Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο καμάρι μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό που θα κάνουμε, αν είχες την αίσθηση πως θα είναι συνέντευξη, έχεις πέσει πάρα πολύ έξω, γιατί μάλλον θα μοιάζει πιο πολύ με ένα fan club meetup μαζί σου. Γιατί είμαστε και δύο φαν σου. Μα τόσες νύχτες εδώ σας έχω δει. Ναταλία, εσύ δεν προλαβαίνεις να έρθεις, αλλά προλαβαίνω να έρχονται. Κοιμάται το κορίτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Αφού είστε υπέροχοι, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε. Μας τραβάει εδώ το πρόγραμμα κι εσείς. Πόσο χαίρομαι. Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε στην εκπνοή σχεδόν. Με τη φύλαξη το λέω γιατί δεν εκπνοεί, γιατί με τις παρατάσεις που θα πάρετε και θα ξαναπάρετε, το Μάιο βλέπω να φτάνουμε. Θα τελειώσουμε. Μάιο με το καλό. Στο Έναστρον με τις Μέλισσες, ναι. Υπερεπιτυχημένο το... Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Χάρηκα πολύ που συναντήθηκα μουσικά με τα παιδιά, τα οποία τα εκτιμώ. Τώρα τα γνώρισα και ακόμη περισσότερο, οπότε τα αγάπησα ακόμη περισσότερο, τα Μελισσόπουλα. Η αγαπημένη σου στιγμή στο πρόγραμμα, αυτό που περιμένεις κάθε φορά να έρθει εκείνη η στιγμή, γιατί περιμένω την έναρξη. Την ένδειξη και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και η πρώτη στιγμή που βγαίνουμε μαζί με τον Χρήστο με το γεια. Γεια χαμπέλη, γεια λελέλη, χόρεψε μου, τσίτε τέλη, θα σε πάω σ' άλλα μέρη που κανένας δεν τα ξέρει. Και πέραν από τη συνεργασία αυτή με τις Μέλισσες, έχουμε νέο τραγούδι, νέα χιτάρα. Αχ, για χαμπίμπι, Ναταλία, ακόμη στέλνει στίχο. Ακόμη στέλνει στίχο. Να είναι καλά τα παιδιά, οι Kings, ναι, μετά από πολλούς μήνες έχοντας κάνει διάφορα demo και πολλά τραγούδια, όμορφα τραγούδια. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που κάτι γενικότερα πράγματα τα οποία λίγο και λίγο μπορεί να με φοβίζουν και λίγο μου δημιουργούν ένα συναίσθημα ανάμεικτο. Κάτι σημαίνει για μένα, κάπως το μεταφράζω. Κοίταξε να δεις. Είναι δύο κόσμοι που συναντιούνται επί της ουσίας. Είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Και αυτό ήταν το challenge για μένα, να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Αυτό σε πέτυχε σε μια φάση που γενικότερα στη ζωή σου τολμάς να κάνεις πράγματα που δεν έχεις ξανακάνει. Γλυκούλη μου. Γλυκούλη μου. Ξέρω να πάρεις, είναι πληρωμένη ας πούμε. Αλλά θέλω να το ακούσω από σένα. Κατά πόσον έχει μια γυναίκα δικαίωμα να κάνει restart όποτε θέλει στην προσωπική κάθε της ζωή. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει restart στη ζωή του όποτε θέλει. Θα έλεγα ότι αυτή η μεταστροφή επί της ουσίας έρχεται, για να το πάρω και λίγο επαγγελματικά, και γύρω στα 40. Οι άνθρωποι είμαστε πολύ εγκλωβισμένοι στο να κάνουμε πράγματα τα οποία μας είναι οικεία. Μου ήταν πολύ δύσκολο να βγάλω το ποδαράκι μου έξω από τον κύκλο της ασφάλειας που είχα δημιουργήσει, που γνώριζα, που αισθανόμουν ασφαλής στα επαγγελματικά μου. Μετά τα 40 αρχίζω και νιώθω ότι κάτι άλλο ενστικτοδός πρέπει να κάνω. Και δυστυχώς για να φτιάξεις μια ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Για φαντάσου μια μέρα να πεθάνεις και να μην έχεις τολμήσει πράγματα τα οποία θέλεις να κάνεις και πάντα κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις να σε κρατάνε πίσω. Και έτσι τόλμησα και έκανα και θέατρο. Έκανα τηλεόραση. Ναι. Που έλεγα εγώ τι σχέση έχω εγώ με την τηλεόραση και αν ο κόσμος δεν με συμπαθήσει και μπορεί κάποιοι κιόλας να με συμπαθούν. Τι να κάνω. Βγάλε ένα πακέτο απ' τη καρδιά μου. Ανάψε τσιγάρο απ' τη φωτιά μου. Τώρα, όσον αφορά τον έρωτα, δεν ήταν κάτι που το επεδίωξα. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε. Και δεν προκύπτει ποτέ τίποτα τυχαίο στη ζωή μας. Συμβαίνει γιατί είναι να συμβεί. Γιατί κάτι δεν είναι καθόλου καλά μάλλον και σου συμβαίνει. Σε πείσμος όμως, η αντίδραση στον έρωτα, που είναι τόσο ξύμορο να μιλά κανείς για αντίδραση στον έρωτα. Άκουσα να σας πω. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ευτυχισμένος. Το τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν κοιμάμαι τα βράδια με την άποψη του καθένα. Κοιμάμαι σε μια αγκαλιά. Και έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά αισθάνομαι αρμονία, αισθάνομαι πόθο, αισθάνομαι χαρά, αισθάνομαι παιδί, γυναίκα, αισθάνομαι τόσα πολλά πράγματα. Και είναι αυτό που σου λέω. Είναι το λιμάνι μου. Είναι η χαρά μου. Και δίνεις και ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, θεωρώ, και σε πάρα πολλές γυναίκες και άντρες που είναι σε ένα σημείο της ζωής τους που δεν είναι ευτυχισμένοι ακριβώς με αυτό που έχουν και φοβούνται να κάνουν. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ.
Γιατί έτσι είμαστε μεγαλωμένοι. Υπάρχει το σωστό timing να τελειώσει το σχολείο, να σπουδάσεις. Απαγορεύεται να σπουδάσεις τώρα. Είναι δυνατόν. Σε συγκεκριμένο σημείο που πρέπει να κάνεις παιδιά. Γάμος. Ποιος είπε ότι μια γυναίκα 50 χρόνια θέλει να κάνει παιδί. Μπορεί να κάνει παιδί. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει με τον γνωστό τρόπο. Αλλά αν θέλει να γίνει μάνα, μπορεί να γίνει και μάνα. Υπάρχουν αυτό που σας είπα, περιοριστικές πεπιθήσεις. Όταν απαλλαγείς από αυτό το πράγμα και κοιτάξεις πραγματικά στην ουσία τι είναι αυτό που εσένα σε κάνει χαρούμενο, δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό το πράγμα, στο ότι εσένα σε γεμίζει, γιατί γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος, λειτουργείς καλύτερα και ως προς το περιβάλλον σου. Αν αυτό το περιβάλλον έχει και παιδιά, γίνεσαι και καλύτερη μαμά, γιατί τα παιδιά επί της ουσίας αυτό που θέλουν είναι να έχουν ευτυχισμένους. Είδαμε πρόσφατα ότι σε υποστήριξε και η Μελίνα δημόσια σε ένα περιστατικό. Παιδιά, εμένα αυτό που με νοιάζει είναι τα παιδιά μας να είναι καλά. Τη στιγμή που τα παιδιά μας είναι καλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Και είναι οι μόνες γνώμες που έχουν σημασία τελικά στη ζωή.